Καλημέρα φίλες μου αγαπημένες. Σήμερα θα σας δείξω μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Είναι το σάμαλι μου το σοκολατένιο, που είναι μπουκιάκια συγχώριο. Πάμε να τη δείξουμε. Εδώ. Θα βάλουμε τη ζάχαρη μας, ένα ποτήρι ζάχαρη. Έχω 2 βανίγιες. Λοιπόν, και έχω και 3 αυγά. Όλα τα υλικά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, ειδικότερα τα αυγά, για να φρατέψει το μείγμα μας. Θα δώσει όγκο στο σάμαλι μου για να ψηθεί από μέσα, να γίνει τέλειο. Ναι, είναι κάτι διαφορετικό, όμως πεντανόστιμο. Ενώσαμε τη ζάχαρη με τα 3 αυγά και τις 2 βανίλιες. Εδώ έχω 3 κουταλιές γιαούρτι πρόβιο και θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο. 3 κουταλιές γιαούρτι και βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα και το ανακατεύουμε. Και γίνεται αφρός, αν το βλέπετε εδώ, αφράτεψε το γιαούρτι μου. Έγινε ένας τέλειος αφρός. Και θα μπει εδώ. Είναι καταπληκτικό. Είναι πεντανόστιμη συνταγή, να τη φτιάξετε και δεν θα μετανιώσετε φίλες μου. Θα ανακατεύω μαζί. Πανεύκολη συνταγή και αρέσει και σε παιδιά και σε μεγάλους. Είναι για όλη την οικογένεια. Θα βάλουμε και ένα ποτήρι γάλα. Είχε και λίγο κακάο εμένα. Θα θέλετε να βάλετε. Αλλιώς έτσι για αλλιώς θα βάλουμε ένα ποτήρι κακάο στη συνέχεια. Και 2 με 3 κουταγιές βούτυρο της αρεσκίας σας, είτε ανάλατον είτε αλατισμένον. Εμένα είναι αλατισμένον και είναι φλόρα ο βούτυρός μου. 2-3 κουταλιές. Και είναι φανταστικό. Έχω μία μπρέζα αλατάκι. Και πάμε να βάλουμε 3 ποτήρια σιμιγδάλι. Να ενωθεί το μείγμα μας. Να το πιει, να μαλακώσει το σιμιγδάλι μας. Θέλει να μείνει μισή με μία ώρα, να σταθεροποιηθεί για να το πιει το μείγμα. Και να μπει στο φούρνο στους 170 βαθμούς για 40 με 50 λεπτά στον αέρα. Αυτό είναι το σάμαλι το σοκολατένιο, το εκπληκτικό, εκπληκτικό. Λοιπόν, αυτό είναι, θα το αφήσω μισή με μια ώρα σκεπασμένο και θα το βάλω στο φούρνο στους 170 βαθμούς, στους 170 βαθμούς, για 40 με 50 λεπτά. Θα το δείξουμε σε λίγο. Θα κάνουμε το σιρόπι μας, θέλουμε 2 ποτήρια νερό. Ένα ποτήρι ζάχαρη. Τώρα να τη φύγω. Βάλαμε 2 ποτήρια νερό. Ένα ποτήρι ζάχαρη. Έχω 4-5 γαρίφαλα. Και 2-3 κανέλες. Μικρές εμένα. Θέλετε, μπορείτε να βάλετε έναν γλονί κανέλας.
Θα κοχλάσει για 5 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Θα βάλουμε και λίγες σταγόνες λεμόνι. Από μισό λεμόνι. Και λίγες σταγόνες από μισό λεμόνι. Μια χαρά. Έτοιμο το σαμαλί μου. 40 με 50 λεπτά, φίλες, με θέλει παραπάνω. Το έκοψα σε κομματάκια και θα μπει το σιρόπι μου από πάνω. Θέλω κρύο σιρόπι ζεστό γλυκό ή ζεστό σιρόπι κρύο γλυκό, όπως έχω εγώ τώρα. Εφιάμε τα κανελογαρίφαλα μας. Είναι έτοιμο το σιρόπι μου. Θα το βάλω πάνω στο κρύο γλυκό, στο κρύο σαμαλί το σοκολατένιο. Δείτε πόσο ωραία ρουφά. Φανταστική συνταγή, φίλες μου. Νιώθω πολύ περήφανη που φτιάχνω αυτές τις συνταγές. Φτιάξετε τις και ό,τι απορία έχετε μπορείτε να μου στείλετε στο Messenger ή στο YouTube, να κάνετε like, εγγραφή, να κάνετε like, να κάνετε την εγγραφή σας στο YouTube, στο κανάλι μου, να βλέπετε έτσι ωραίες συνταγές και πολλά εύκολες, πανεύκολες. Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε την εγγραφή σας και να φτιάχνετε τις δικές μου συνταγές και να μου τις δείχνετε στο Messenger όπως κάνουν οι πιο πολλές φίλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και επανέρχομαι με τέλειες συνταγές ακόμα.